Τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε αρκετά παράπονα από σχολεία, από συλλόγους γονέων και από διευθυντές σχολείων κτλ. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την προμήθεια πετρελαίου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται αρκετό διάστημα τώρα. Γι' αυτό είναι το βασικό ότι ενώ γίνονται κάποιες προμήθειες με πολύ περιορισμένο αριθμό λίτρων, έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει συνέχεια να διγεμίζουμε τις δεξαμενές. Με αφορμή το κρύο που έρχεται πάλι τις επόμενες ημέρες, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να λυθεί κεντρικά από τους υπεύθυνους που είναι οι σχολικές επιτροπές και ο Δήμος. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα σύριαλ που παρακολουθούμε όσον αφορά το γιατί δεν ψηφίζεται ο προϋπολογισμός κτλ. Είναι θέματα που δεν αφορούν την Ένωση Γονέων, τους μαθητές και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αναμειχθούμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε την ανάγκη ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να έχουν καλυφθεί αυτές οι ανάγκες από πριν και να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή να γίνουν ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Υπάρχει επάρκεια στα σχολεία, γιατί έρχεται και η νέα κλιμακοκαιρία. Τα περισσότερα σχολεία που έχουμε επαφές είτε είναι σε οριακό επίπεδο, δηλαδή τελειώνουν τα αποθέματά τους, οπότε πρέπει άμεσα να γίνει κάτι. Υπήρχαν κάποια σχολεία στα οποία εμέσως πριν σαφώς ζητήθηκε από τους συλλόγους γονέων να συμβάλλουν στην προμήθεια του πετρελαίου. Να δώσουν χρήματα. Σε κάποια άλλα σχολεία υπήρχαν παρενέσεις από τους δασκάλους προς τα παιδιά να ντυθούν καλά, διότι δεν θα υπάρχει πετρέλαιο και θα έχουμε πρόβλημα. Και τέλος πάντων, μια κατάσταση που διαιωνίζεται και θεωρούμε ότι πρέπει να λυθεί άμεσα. Από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής αναφέρθηκε ότι υπάρχουν σχολεία που δεν γίνεται χρηστή διαχείριση στο θέμα του πετρελαίου. Αυτό είναι τουλάχιστον αστείο. Τα σχολεία δυστυχώς λόγω του κορονοϊού τα τελευταία δύο χρόνια καλούνται να δουλεύουν με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι τα παράθυρα ανοιχτά στο μεγαλύτερο διάστημα της διδασκαλίας. Και φέτος, ειδικά ο χειμώνας, ήταν αρκετά βαρύς. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να προβλεφθεί ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κατανάλωση του πετρελαίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στα σχολεία που χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ανεξέλεγκτα ή τέλος πάντων κάνει χρήση παραπάνω αυτή που επιβάλλεται, ώστε τα παιδιά μας να είναι ζεστά στο σχολείο. Αυτό που προτείνουμε σαν ένωση και το έχουμε συζητήσει και με τους φορείς των δασκάλων και των σχολείων είναι θα έπρεπε να γίνει μια άμεση αγορά πετρελαίου από τα διαθέσιμα των επιτροπών, από τα ταμιακά διαθέσιμα των επιτροπών και αμέσως μετά να φροντίσουν να γίνει η αναπλήρωση αυτού του ποσού από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Δήμο, όπως προβλέπεται η διαδικασία.